Γεια σας, Ευτύχης εδώ. Σήμερα θα φτιάξουμε μια πολύ τέλεια συνταγή μπισκοτάκια γιαουρτιού με σχήμα αστέρι για να είναι έτσι κάπως γιορτινά και ιδανικά για να τα φτιάξουν ακόμα και μικρά παιδιά. Είναι πάρα πολύ απλή συνταγή, να σημειώσετε τα υλικά και οποτεδήποτε θέλετε να φτιάξετε κάτι γρήγορο, εύκολο, νόστιμο και πάρα πολύ απλό, να κάνετε αυτή τη συνταγή. Η συνταγή δεν θα είναι πάρα πολύ γλυκιά. Τα μπισκοτάκια θα είναι ημίγλυκα, έτσι ώστε να μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε ακόμα αν θέλουμε να τα φάμε σκέτα ή να τα συνοδέψουμε και με κάτι αλμυρό. Είναι πάρα πολύ ωραία, απλή συνταγή. Τα υλικά είναι τα εξής. Έχουμε γιαούρτι Total, χρειαζόμαστε ένα κισεδάκι 200 γραμμάρια. Μπορείτε να πάρετε το μεγάλο που είναι για μαγειρική, να το χρησιμοποιήσετε και σε άλλες συνταγές. Ή αν θέλετε να φτιάξετε την ίδια συνταγή σε μεγαλύτερη ποσότητα. Αλλιώς ένα κισεδάκι ακριβώς, η αναλογία τέλεια, δεν χρειάζεται να μπερδευτείτε. Απλώς εδώ έχει και συνταγή από πίσω. Μισό κιλό φαρίνα, αλεύρι που φουσκώνει μόνο του. Μπορείτε να βάλετε και αλεύρι για κάθε χρήση και να βάλετε baking powder, αλλά έτσι πιο απλά τα πράγματα και έχουμε και πιο λίγα υλικά. Μισό κιλό φαρίνα. Επίσης έχουμε ένα αυγό, λίγο αλάτι, 2 κουταλιές άχνη ζάχαρη που διαλύεται πιο εύκολα και 250 γραμμάρια βούτυρο ή μαργαρίνη. Επειδή το βασικό συστατικό σε αυτή τη συνταγή είναι το γιαούρτι που δίνει την ωραία γεύση, καλύτερα να μην βάλουμε βούτυρο αγελάδος που έχει αυτό άρωμα, καλύτερα να βάλουμε μια μαργαρίνη που έχει ουδέτερη γεύση και έτσι να αναδειχθεί καλύτερα το γιαούρτι. Αλλά αν θέλετε να το κάνετε με βούτυρο, είστε ελεύθεροι να το κάνετε με βούτυρο. Επίσης, έχουμε εδώ διάφορα χρώματα ζαχαροπλαστικής. Αν θέλετε, τα χρησιμοποιείτε για να κάνετε χρωματιστά τα μπισκοτάκια. Κόκκινο, πράσινο, κίτρινο, ροζ, δεν ξέρω τι. Θα βάλουμε μάλλον κόκκινο και πράσινο, ας πούμε, έτσι λίγο πιο χριστουγεννιάτικο. Αυτά λοιπόν, πολύ απλή συνταγή. Ξεκινάμε λιώνοντας το βούτυρο και ανακατεύοντας τελικά στον μπολ. Ωραία. Πρώτο πράγμα που κάνω είναι να λιώσω το βούτυρο, το βάλω σε ένα κατσαρολάκι. Μπορείτε να κάνετε με μίξερ αυτή τη συνταγή και να είναι απλώς μαλακό το βούτυρο θερμοκρασία δωματίου, αλλά για ευκολία το λιώνεις και το ανακατεύεις σε ένα μπολ με σύρμα. Πιο απλά πράγματα. Μας αρέσει εδώ στην κουζίνα να κάνουμε τα πράγματα όσο πιο απλά γίνεται. Γιατί ξέρω ότι πολλοί από εσάς σας αρέσουν οι απλές συνταγές. Σας αρέσει να βλέπετε μερικές φορές σε εκπομπές περίεργες συνταγές που δεν θα κάνετε ποτέ, αλλά οι συνταγές που θέλετε να κάνετε είναι περισσότερες φορές πολύ απλές. Και αυτή είναι μια πολύ απλή συνταγή που θα είναι τέλεια. Λοιπόν, λιώνουμε το βούτυρο και θα τα βάλουμε όλα μέσα στο μπολ. Να πούμε εδώ πέρα ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και γιαούρτι με 2% λιπαρά, αν θέλουμε να είναι λίγο πιο ελαφριά η συνταγή. Αλλά έτσι κι αλλιώς, επειδή χρησιμοποιούμε τη μαργαρίνη, δεν έχει τόσο μεγάλο νόημα. Ο λόγος που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε 2% είναι για να έχει λιγότερα κορεσμένα λιπαρά η συνταγή, αλλά σε γενικές γραμμές πρόκειται για κάτι που θα φάμε σε μικρή ποσότητα, έτσι. Είναι μπισκοτάκια τα οποία δεν είναι φαγητό. Άρα, γενικά προτείνω να φτιάξει συνταγή έτσι και αν θέλετε κάπου να γλιτώσετε, καλύτερα να φάτε μόνο ένα και να μην φάτε δύο. Ξέρω ότι θα είναι δύσκολο επειδή είναι πολύ νόστιμα, αλλά φάτε ένα. Αυτή είναι η συμβουλή μας γενικότερα, να φτιάχνουμε τα πράγματα αληθινά, να μην προσπαθούμε να τα κάνουμε συνεχώς light και light. Αν θέλουμε, τρώμε λιγότερο. Αυτό είναι το σημαντικό. Ωραία, ψιλολιώνει το βούτυρο. Για να λιώσει πιο γρήγορα, παίρνω μια ξύλινη κουτάλα. Κόβω εδώ σε κομμάτια. Η αναλογία, όπως είπαμε, είναι πάρα πολύ απλή. Ένα κισεδάκι γιαούρτι 200 γραμμάρια, μισό κιλό φαρίνα, ένα αυγό και ένα πακέτο βούτυρο ή μαργαρίνη. Πάρα πολύ απλό. Αν θέλετε, το γλυκίσετε με 2 κουταλιές άχνη σάχαρη και φυσικά λίγο αλατάκι χρειάζεται σαν ενισχυτικό γεύσης. Τέλεια, λοιπόν, βάζουμε το λιωμένο βούτυρο στο δοχείο μας. Ωραία. Όπου. Ωραία, και τώρα θα ρίξω ένα μέρος από τη φαρίνα, δεν θα το ρίξω όλο, θα ρίξω περίπου 100 γραμμάρια για να γίνει ένα χυλός αυτό και να πέσει και λίγο η θερμοκρασία. Πολύ σημαντικό, αν έχει σταθεί το βούτυρο, μην βάλετε αμέσως το αυγό μέσα και το γιαούρτι, γιατί μπορεί να μαγειρευτούν και να κόψουν. Γι' αυτό βάζουμε πρώτα φαρίνα. Θα την προσκυνήσω κιόλας για να βγουν πιο αφράτα τα μπισκοτάκια. Το γιαούρτι κάνει τέλεια τη ζύμη για μπισκοτάκια, για τάρτες, γιατί δίνει μια πολύ ωραία γεύση και επίσης δίνει και θρεπτικά συστατικά. Ωραία. Ανακατεύουμε.
Ωραία, και τώρα που έχουμε χυλό, βάζουμε το αυγό. Το σπάμε. Και το γιαούρτι. 200 γραμμάρια γιαούρτι. Είτε μετράτε από μεγάλη συσκευασία, είτε βάζετε ένα μικρό. Τέλειο. Πόσο χαρακτηριστική γεύση έχει αυτό. Πω. Τέλειο. Ωραία. Ανακατεύουμε. Θα βάλουμε αλάτι, όχι όλο αυτό. Έτσι, μια πρέζα αλάτι, όπως λένε. Θα βάλουμε και 2 κουταλιές άχνη ζάχαρη. Ωραία. Και τώρα θα αφήσω αυτό. Πάρω ξύλινη κουτάλα γιατί όπως αρχίζω να προσθέτω το αλεύρι θα σφίγγει και θα μου κάνει τη ζωή δύσκολη το σύρμα. Αυτό θα κοσκινήσουμε μέσα. Λοιπόν, θα το βάλουμε όλο και θα κρατήσουμε λιγάκι εδώ. Λιγάκι γιατί μετά θα το ανοίξουμε αυτό το φύλλο και θα το ανοίξουμε στον πάγκο, χρειαζόμαστε λίγο ακόμα αλεύρι. Ωραία. Αυτό φτάνει εδώ. Προσοχή, μην το μπουκώσετε όλο το αλεύρι στο σουρωτήρι, γιατί δεν θα μπορείτε να το κοσκινήσετε. Ωραία, και τώρα λίγο ήρεμα ανακατεύουμε. Μέχρι να ρουφήξει όλο το αλεύρι. Πω, μυρίζει το γιαούρ, τέλεια. Ωραία. Αν έχετε κανένα υπερμίξερ κουζίνα εκεί πέρα, αυτά τα, τους βοηθούς κουζίνας, βάζετε τα υλικά μέσα, πατάτε go, ας πούμε, και σας φτιάχνει το ζυμάρι. Αλλά αν θέλετε να το φτιάξετε και δεν έχετε υπερμίξερ, πάλι γίνεται. Προσελίτσι, λίγο πιο πολύ ώρα. Επειδή όμως αυτό ζυμάρει το ζυμόνο μου και στο χέρι, είναι καλή φάση να το κάνεις στο χέρι γιατί μεταφέρεις μέσα και τη θετική σου ενέργεια και αυτό είναι πολύ σημαντικό συστατικό σε κάθε συνταγή. Φυσικά η θετική ενέργεια, η καλή διάθεση μεταφέρεται μόνο και μόνο να σκέφτεσαι όμορφα την ώρα που μαγειρεύεις. Αλλά όταν αγγίζεις και το φαγητό, ακόμα καλύτερα. Λοιπόν, κοιτάξτε πόσο ωραίο γίνεται. Έχει αρχίσει να σφίγγει. Είναι πάρα πολύ αφράτο. Μυρίζει τέλεια. Ουσιαστικά αυτό είναι το ζυμάρι μου, θα το ζυμώσω όμως λίγο ακόμα να γίνει λίγο. Βάλουμε χέρι τώρα. Ωραία. Και θα το ζυμώσω και λίγο στον πάγκο, για να κάνω τη ζωή μου πιο εύκολη. Αλευράκι. Έχω αφήσει αρκετό εδώ πέρα, σχεδόν 50 γραμμάρια. Γι' αυτό το βλέπουμε κάπως υγρό το ζυμάρι. Λοιπόν, κοιτάξτε, είναι τέλειο, είναι φανταστικό αυτό. Αυτό μπορείτε να το κάνετε και μια βάση για γλυκό, για τάρτα. Ή μπορείτε να το ανοίξετε και να γεμίσετε πράγματα μέσα. Να βάλετε κομματάκια μήλου ή τυρί. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Επειδή βάλαμε λίγο ζάχαρη, δεν έχει γλυκιά γεύση, είναι κάπως ουδέτερο. Αν το κάνετε αλμυρό, μπορείτε να μην βάλετε καθόλου ζάχαρη. Να είναι σκέτο
και είναι πάρα μα πάρα πολύ ωραίο και αφράτο και όταν ψήνεται γίνεται τέλειο, τέλειο, τέλειο. Ωραία. Με το κάτω μέρος του χεριού ζυμώνουμε, πιέζουμε για να ομογενοποιηθεί το ζυμάρι. Χρειάζεται λίγο έτσι πέδεμα να το κουράσεις, κάνα πεντάλεπτο, για να ενωθούν όλα τα υλικά για να γίνει ωραίο ομοιογενές το ζυμάρι. Αυτή η συνταγή και άλλες πολλές μπορείτε να δείτε στο bletchas.gr. Πω, τέλειο, τέλειο, τέλειο. Είναι πάρα πολύ αφάρετο, δηλαδή μακάρι να μπορούσα να μεταφέρω αυτή την αίσθηση της, που κάνει στα χέρια το ζυμάρι. Και βασικά, φτιάξτε το, πάρετε τα υλικά και δοκιμάστε το κι εσείς, είναι πάρα πολύ ωραία. Και αν έχετε παιδιά στο σπίτι, λατρεύουν αυτή τη διαδικασία και να φτιάχνουν κουλουράκια, μπισκοτάκια και να ζυμώνουν. Ωραία, έτοιμο το ζυμάρι. Πριν το ανοίξουμε, θα το αφήσουμε να ξεκουραστεί. Να ξεκουραστεί γιατί το κουράσαμε εδώ πέρα, το τυραννίσαμε αρκετά. Να ξεκουραστεί και ουσιαστικά να ενεργοποιηθεί η γλουτένη, να γίνει πιο μαστιχωτό. Θα το αφήσουμε όμως στο ψυγείο, γιατί θέλουμε επίσης να σφίξει λίγο η μαργαρίνη ή το βούτυρο, ό,τι έχετε βάλει, και να γίνει πιο σφιχτό έτσι ώστε να ανοίγει και να κόβεται εύκολα. Άρα, το βάζω στο πιάτο και βούρια το ψυγείο. Ο χαμάν, δεν έχει χώρο. Πω, να το βάλω εδώ. Βγήκε αυτό όμως. Θα το χρειαστούμε όμως γιατί θα κάνουμε πολλές συνταγές με γιαούρτι. Και αν θέλετε να τις δείτε όλες, μπείτε στο bletchas.gr. Ξεκουράστηκε το ζυμαράκι μας και πάμε τώρα να ανοίξουμε να φτιάξουμε μπισκοτάκια. Αλλά, όπως είπαμε, θα κάνουμε χρωματιστά μπισκοτάκια, θα βάλουμε πράσινο και κόκκινο χρώμα. Μπλε είναι αυτό. Πράσινο και κόκκινο. Γι' αυτό λόγο θα χωρίσουμε το ζυμαράκι. Θα φτιάξω και σκέτα, άρα το χωρίζω στη μέση να κάνω τα μισά σκέτα. Και αυτά εδώ θα κάνω χρωματιστά. Μπορούμε να βάλουμε και πιο πριν το χρώμα, μέσα στο ζυμάρι όταν το φτιάχνουμε στην αρχή, αλλά έτσι μπορούμε να το χωρίσουμε και να κάνουμε διαφορετικά που είναι πιο έξυπνο. Λοιπόν, δεν θέλει πολύ γιατί είναι έντονο το χρώμα αυτό. Κόκκινο σαν παντζάρι. Ωραία. Βάζουμε γάντια για να μην λερωθούμε. Τέτοια γάντια είναι καλή ιδέα να έχεις. Πάντα τα πουλάνε στο σούπερ μάρκετ σε κουτιά, σαν χαρτομάντιλα και μπορείς να τα χρησιμοποιήσεις είτε σε καταστάσεις που θα λερωθείς πάρα πολύ είτε αν πιάνεις πράγματα τα οποία, ξέρεις, αν έχεις κόσμο στο σπίτι και θες να ζυμώσεις, ας πούμε, κοιμά και τέτοια πράγματα και δεν νιώθεις πολύ άνετα να κουμπάς αυτό που θα δώσει μετά ο κόσμος να φάει, βάζεις γατάκια. Ωραία, ζυμώνουμε εδώ πέρα.
σίγουρα δεν ανακατεύεται πάρα πολύ καλά αν βάλεις το χρώμα τώρα. Είναι καλύτερα να το βάλεις όταν είναι ακόμα υγρή η ζύμη για να ανακατευτεί τέλεια. Αλλά με λίγο πέδεμα γίνεται σχεδόν ομοιόμορφο και είναι και ωραίο έτσι. Έχει μια περίεργη υφή χρωματική. Γιατί όπως είπαμε, αν το βάλεις πριν, δεν είναι εύκολο να φτιάξεις διαφορετικά χρώματα ζυμάρια. Ενώ έτσι έχεις ένα κόκκινο, θα φτιάξουμε και ένα πράσινο και θα είμαστε χρωματιστοί εδώ πέρα στην κουζίνα. Εντάξει, νομίζω είναι ωραίο, σχεδόν ομοιόμορφο. Είναι ροζ, θα το κάνουμε πιο κόκκινο. Πιο βαθύ κόκκινο. Αν δεν θα το κάνετε κόκκινο με φυσικό τρόπο, μπορείτε να πάρετε ζουμί από πατζάρι και να το κοκκινήσετε. Και επειδή το πατζάρι έχει και γλυκιά γεύση γενικά, δεν χαλάει το αποτέλεσμα γευστικά. Okay, απλώς επειδή ήταν υγρό το χρώμα, χρειάζεται λίγο ακόμα αλεύρι. Επαναλαμβάνω, θα σας αρέσει η ιδέα του χρώματος, απλώς μη βάλετε. Κάντε τα σκέτα, ωραία θα είναι πάλι. Ή μπορείτε εναλλακτικά να τα κάνετε σοκολάτα κρέμα με κακάο. Καλή ιδέα κι αυτή. Ωραία. Πάμε να πρασινίσουμε το άλλο τώρα. Πρασινίλα εδώ πέρα. Σαν βιοχλαπάτσα γλίτσα αυτό το... Τέλειο. Εντάξει, τα παιδιά θα ξετρελαθούν με αυτή την κατάσταση. Λογικό είναι. Ωραία, και είμαστε έτοιμοι. Έχουμε κόκκινο ζυμάρι, έχουμε πράσινο ζυμάρι, έχουμε άσπρο ζυμάρι. Και πάμε τώρα να φτιάξουμε τα μπισκοτάκια μας, τα γιαούρτο μπισκοτάκια σε σχήμα αστεριού. Τέλειο. Λοιπόν, δεν θέλω να το κάνουμε πάρα πολύ λεπτό, αλλά ούτε και υπερχοντρό, γιατί αυτό θα φουσκώσει. Κάπου τόσο είναι καλό. Τι σχέδιο θα κάνουμε. Μπορούμε να κάνουμε μικρά, μεγάλα. Αυτό νομίζω είναι καλό. Θα κάνουμε με αυτό. Μπορούμε να κάνουμε μόνο μονόχρωμα αστεράκια ή μπορούμε, αν θέλουμε, και έχετε αυτές τις διάφορες φόρμες, να κάνετε και μικρότερα και να βάλετε το ένα μέσα στο άλλο και να κάνετε κάτι πολύ όμορφο και περίεργο. Ναι, αν έχετε το μεράκι και την όρεξη, κάντε το. Είναι ωραίο. Ωραία. Λοιπόν, κόβουμε εδώ αστεράκια. Βάζουμε το γύρω-γύρω, το οποίο θα το ξαναζυμώσουμε. Και έχουμε εδώ τέλεια σεράκια. Επειδή το χρώμα τα σπάει, πραγματικά είναι πάρα πολύ όμορφα, θα τα κάνουμε όλα χρωματιστά. Θα βάλουμε σε αυτό μπλε και σε αυτό κίτρινο. Ανοίγουμε τώρα το πράσινο. Ωραία. Να φέρω και το ταψάκι, το οποίο έχει και λαδόκολλα. Και τα βάζω επί τόπου. Εδώ. Πράσινα μπισκοτάκια.
κίτρινο. Είναι πανέμορφα! Λοιπόν, αυτά τώρα πάνε στο φούρνο. Δεν θέλουν πάρα πολύ ώρα ψήσιμο, επειδή είναι λεπτά. Θέλουν περίπου το πολύ 10 λεπτά στους 190 βαθμούς. Βάλτε τα, να τα τσεκάρετε. Επειδή δεν είναι άσπρο το ζυμάρι, δεν θα δείτε αυτό το κλασικό χρυσαφί χρώμα, αλλά θα καταλάβετε πότε είναι έτοιμα. Θα φουσκώσουν ελαφρώς και θα μοσχομυρίσει η κουζίνα. Πάμε να τα βάλουμε στο φούρνο, τον οποίο έχουμε ήδη προθερμάνει. Πάμε. Ωραία, με αυτά τα υπόλοιπα ζυμαράκια θα παίξουμε λίγο, θα κάνουμε διαφορετικά αστεράκια με δύο χρώματα το καθένα, έτσι για να παίξουμε λίγο στην κουζίνα. Αλλά θέλουμε εσείς να κάνετε τους δικούς σας συνδυασμούς, να βγάλετε φωτογραφίες, να τα στείλετε στο Facebook και το Twitter και έτσι να δούμε τι φτιάχνετε κι εσείς. Γιατί δεν είναι σημαντικό μόνο εμείς να μαγειρεύουμε, να μαγειρεύετε κι εσείς και να μας στέλνετε φωτογραφίες. Απλή συνταγή, λίγα υλικά, ζυμάρι με γιαούρτι και χρώματα τα οποία μας βοηθάνε να κάνουμε αυτά τα ωραία μπισκοτάκια. Πάμε τώρα να κάνουμε με τρία χρώματα. Εδώ θέλει λίγο μαγιά, αλλά από μαγιά έχουμε αρκετή. Ωραία, θα φτιάξουμε και μερικά σκέτα, αλλά θα κάνουμε το εξής τώρα. Θα ανακατέψουμε ζύμες. Εντάξει, σήμερα ζωγραφίσαμε, είναι φανταστικό. Ωραία, πάει και αυτό στο φούρνο σε 190 βαθμούς. Για το πολύ 10 λεπτά να τσεκάρουμε, έτσι. Ωραία. Θέλετε κι άλλο, θέλετε κι άλλο! Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα τι θα κάνουμε αυτά. Τώρα θα κάνουμε το καλύτερο, ειλικρινά, το καλύτερο. Πάνω κάτω θέλουμε να είναι ίδιο μέγεθος. Βάζουμε πάνω. Πάμε για το κίτρινο. Και το μπλε. Και βάζουμε και το μπλε. Ωραία. Και τώρα αυτό το σάντουιτς εδώ με τα τέσσερα χρώματα θα το ανοίξουμε κι άλλο. Και τώρα αυτό το ρολάρουμε. Το παίρνουμε εδώ μια άκρη, το κάνουμε έτσι. Και με ένα καλό κοφτερό μαχαίρι.
οποίο βρέχουμε λίγο. Κόβουμε. Είναι πάρα πολύ ωραία, είναι σαν λιγκαράκια, είναι υπερσυμμετρικά, είναι τέλειες πύρες και αυτά τώρα και αυτά πάνε για φούρνο, πάνε, θα τα ψήσουμε, πήγαμε. Έτοιμα, έγραψε νομίζω η συνταγή, έγραψε, είναι πανέμορφα, τραγουδάνε αυτά τα μπισκότα, είναι φανταστικά, κοιτάξτε πώς είναι, μοναδικά, κοιτάξτε εδώ. Ένα θέμα είναι ότι επειδή δεν είναι άσπρα να πάρουν χρυσαφή χρώμα, πρέπει λίγο να τσεκάρεις πότε είναι έτοιμα. Και μόλις σκληρύνουμε λίγο, κάνουν... είναι έτοιμα. Κοίτα εδώ, κοίτα εδώ. Σαλιγκάρι. Δηλαδή, πόσο τέλειο μπορεί να είναι αυτό. Ή εδώ, το άστρο φωτεινό. Αχ, μυρίζει τέλεια. Για τα υπέροχα πολύχρωμα αστεράτα μπισκοτάκια με γιαούρτι χρειαζόμαστε 1/2 κιλό φαρίνα, αλεύρι που φουσκώνει μόνο του, 200 γραμμάρια γιαούρτι total, 250 γραμμάρια μαργαρίνη, 2 κουταλιές άχνη ζάχαρη, 1 αυγό, λίγο αλάτι και χρώματα ζαχαροπλαστικής. Αν θέλετε να ξαναδείτε τη συνταγή ή να διαβάσετε τα υλικά ή να δείτε και άλλες πολλές συνταγές με γιαούρτι, μπείτε στο bletsas.gr. Καλή επιτυχία και καλή όρεξη! Να μπείτε στην κουζίνα και να τα φτιάξετε κι εσείς. Να δοκιμάσετε καταρχάς αυτή την τέλεια ζύμη με γιαούρτι. Είναι πάρα πολύ ωραία, είναι πάρα πολύ σίγουρη, θα σας βγει, θα σας αρέσει. Αλλά από εκεί πέρα κάντε σχεδιάκια, αν θέλετε βάλτε χρωματάκια με χρώματα ζαχαροπλαστικής και γενικά δημιουργήστε και θυμηθείτε να μας στείλετε αυτά που θα φτιάξετε με φωτογραφία στο Facebook και το Twitter. Να είστε καλά, φίλια πολλά. Ξανά η συνταγή στο bletsas.gr. Τα λέμε σύντομα. Γεια! Εγώ θα χτυπήσω ένα μικρό αστεράκι, όλα αυτά δίχρωμα εδώ πέρα. Στην υγεία σας. Τέλειο αστεράτο. Λοιπόν, οχτάστερη συνταγή ήταν αυτή. Να είστε καλά, φιλιά πολλά. Και πάρα, πάρα πολύ νόσιμο. Καλή επιτυχία, καλή όρεξη. Να είστε καλά, φιλιά πολλά. Γεια! Τέλειο.